Δεύτερο χριστουγεννιάτικο σχέδιο για σήμερα και θα το κάνουμε στα νύχια της μητέρας μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Προηγουμένως είχε αυτό το ombre. Έχουν περάσει 4 εβδομάδες από τότε που το είχαμε κάνει. Υπάρχουν κάποιες φθορές, κυρίως το σχήμα έχει στρογγυλοποιηθεί. Και ένα μικρό σπάσιμο εδώ στον αντίχειρα και πάμε να κάνουμε την αφαίρεση του χρώματος. Θα τα κοντίνουμε επίσης και θα τα κάνουμε και στρογγυλά, δηλαδή θα αλλάξουμε το σχήμα. Αφού το κάνω με ένα φρεζάκι καρβιδίου, στη συνέχεια θα το κάνω με μία λίμα, θα τελειοποιήσω το σχήμα μου εξ αρχής, ώστε να έχω το λιγότερο δυνατό λιμάρισμα στη συνέχεια. Συγκρίνω τον δείκτη με τον παράμεσο, γιατί σχετικά πρέπει να έχουν το ίδιο μάκρος για να φαίνεται ομοιόμορφα στο μάτι, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα και εξαρτάται πάρα πολύ από το άκρο. Στη συνέχεια με ένα sanding band θα μπαφάρω την επιφάνεια που έχει αναπτυχθεί και μία διαμαντόφριζα σε σχήμα flame, φλόγας, θα αφαιρέσω τα παρονύχια από την επιφάνεια της ονικαίας πλάκας. Θα καθαρίσω με ένα πανάκι βαφτισμένο με ασετόν, θα φυδατώσω με dehydrator και μόλις στεγνώσει θα απλώσω και το primer. Πινέλο νούμερο 10, θα ξεκινήσω να κάνω τη συντήρησή μου με διάφανο ακριλικό. Κάνω τη μέθοδο της one ball, δηλαδή με μία μπάλα, την τοποθετώ πάνω στο κέντρο, ξεκινάω πρώτα να την απλώνω προς τα υπονύχια και στη συνέχεια τη σέρνω πολύ απαλά προς τα κάτω και τοποθετώ και περισσότερες μπάλες αν χρειαστούν. Προσπαθώ να τελειοποιήσω το σχήμα σε αυτό το στάδιο, έτσι ώστε να μην λιμάρω πολύ στη συνέχεια. Με μια φρέζα καρβιδίου η οποία είναι πιο soft, στη συνέχεια θα λιάνω τα υπονύχια με μια σφαιρική διαμαντόφρεζα. Τα χέρια είναι έτοιμο για να υποδειχθεί το χρώμα. Θα απλώσω αυτό το υπέροχο χρωματάκι από τη Originals, το οποίο έχει glitter και shimmer μέσα, χοντρά και λεπτά κομματάκια. Και αφού το απλώσω με το πινέλο του μπουκαλιού, στη συνέχεια θα το τελειοποιήσω και με ένα liner brush, έτσι ώστε να φτάσω πάρα πολύ κοντά στα υπονύχια. Θα απλώσω και τη δεύτερη στρώση και στη συνέχεια θα απλώσω top coat. Και εδώ στον αντίχειρα θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Θα κόψω διάφανα κομμάτια μιας πλαστικής σακούλας που είναι λίγο πιο σκληρού πλαστικού. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το ψαλίδι κουζίνας και θα κόψω κάθετα και οριζόντια να σχηματίσω τετραγωνάκια ίσου μήκους και πλάτους. Και στη συνέχεια, αφού τοποθετήσω matte top coat στον αντίχειρα, θα ξεκινήσω να απλώνω κάποια τετραγωνάκια κατά μήκος σε παράλληλες γραμμές, έτσι ώστε να μου φτιάξει ένα μοτίβο πιο γεωμετρικό και πιο ανάγλυφη υφή. Μόλις πολυμεριστεί, θα αφαιρέσουμε τα αυτοκολλητάκια με μία λαβίδα και το νύχι δείχνει έτσι, κάνει και λίγο crocodile skin τώρα που το παρατηρώ. Και βέβαια εξαρτάται αν θα σχηματιστούν τα τετραγωνάκια από το πόσο καμπυλωτό είναι το νύχι. Εδώ το βλέπετε και στον μέσο που το έχω κάνει στο άλλο χέρι και διακρίνονται πολύ καλά τα pixel, δηλαδή θα μπορούσα να το βαφτίσω ως pixel nail και είναι matte και τα σημεία που είχαν το κομματάκι πλαστικού έχουν μείνει γυαλιστερά. Με το spider gel το λευκό και λίγο white paste θα φτιάξουμε ακανόνιστες γραμμές και κάποια αστεράκια, κάποιες τελίτσες ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το χέρι. Θα φτιάξουμε μια χιονονυφάδα στο άλλο χέρι, στον παράμεσο επέλεξα. Θα ξεκινήσουμε με ένα πεντάγωνο. Θα βάλω κάποιες τελίτσες ανάμεσα στα τριγωνάκια και θα σχηματίσω το περίγραμμα των τριγώνων έτσι ώστε να φαίνεται σαν αστεράκι. Βάζω κάποια dots τελευταία, περιμετρικά γύρω-γύρω από το σχέδιο. Κάποια μικρά στοιχεία ακόμα γύρω-γύρω, καμπυλωτές γραμμές. Και το χεράκι είναι πανέτοιμο και θα μείνει έτσι ανάγλυφο 3D.
Και κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι αυτό το εφέ με το πλαστικό. Είναι από τα αγαπημένα μου αυτά. Αν θυμάστε, είχα κάνει κάτι παρόμοιο και με την πλαστική μεμβράνη της κουζίνας πάνω στα νύχια κάποια περασμένα Χριστούγεννα. Αυτό ήταν το σημερινό σχέδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Θα τα πούμε στο επόμενο Χριστουγεννιάτικο. Μέχρι τότε να μου προσέχετε και να είστε καλά. Απολαύστε την προβολή και θα τα πούμε. Ciao, my dear ones. It was yours. Nado, as you know.